από πότε αρχίσαμε να πέφτουμε σαν χώρα, σαν οικονομία, από τότε που πιστέψαμε ότι το παλιό, το παραδοσιακό, το αρχαίο, ακόμα και ναι, το αρχαίο, είναι κάτι το οποίο δεν είναι παραγωγικό, δεν είναι ανταγωνιστικό, δεν είναι κάτι με αξία και ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον, σε ένα βέβαιο μέλλον, να το γκαμουράτο. Μας το πούλησαν ποιοι? Εισαγωγής κάθε είδους. Αυτοί που δεν είχαν το κουράγιο να εξάγουν και παρήγαγαν για εγχώρια ή για εισαγωγική. Έφεραν εισαγωγή. Ελλάδα των εισαγωγέων. Πάνω απ' όλα φιλοσοφιών, εννοιών και ψυχολογίας. Αυτή μας έκανε να απορρίψουμε τα αρχαία. Αυτή μας κάνει τώρα να βλέπουμε το ερείπιο, το εγκαταλελειμμένο και να λέμε αυτό, αυτό είναι για κατάθλιψη. Πώς αυτό μπορεί να το πει, έχει δικαίωμα να το πει ένας απόγονος των αρχαίων Ελλήνων? Τα ερείπια είναι αυτά τα οποία είναι τον τουρισμό μας. Ερείπια τα λένε οι ξένοι και έρχονται να τα δουν. The Greek ruins, the ancient ruins. Λοιπόν, και τα ερείπια εδώ που βλέπουμε εντός εισαγωγικών, και αυτά πρέπει κάποιοι να έρθουν να τα δουν. Ας μάθουμε τι αξία που έχει αυτό που είμαστε. Ακόμα και τώρα, και αυτό που περιέχουμε. Μας μάθανε να ξεπουλιόμαστε, μας έβαλαν να πουληθούμε σε γκλαμουράτα, πράγματα και καταστάσεις. Υποκαταστήσαμε την καλή ψυχολογία με την γκλαμουριά. Γιατί χάσαμε την ψυχή μας, χάσαμε τον εαυτό μας, χάσαμε τη φιλοσοφία μας. Τι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων είμαστε, αν δεν έχουμε φιλοσοφία? Αυτοί εφήβραν εντός εισαγωγικών τη φιλοσοφία. Λοιπόν, είμαι proud to be Greek. Proud to be Greek σημαίνει ότι ενσωματώνουμε, εκπροσωπούμε την ψυχολογία των αρχαίων Ελλήνων. Αλλά και την ψυχολογία των πατεράδων μας, των μητεράδων μας. Και αυτά που αφήσανε πίσω. Και κυρίως τα άειλα. Άειλο πράγμα είναι το Πατήσια. Άειλο πράγμα είναι η Κυψέλη. Ναι, υπάρχει και το υλικό κομμάτι που είναι γερασμένο. Αλλά έχουν ψυχή. Αυτή την ψυχή ας αναδείξουμε. Μέσα μας. Και όλοι μαζί.